Επιφυλακτικώς εμφανίζεται ο ιατρικός κόσμος για την εφαρμογή του νέου ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που ξεκινά από τη Δευτέρα 14 του μηνός. Το Υπουργείο αναφέρει πως τα ωφέλη για ασφαλισμένους γιατρούς, φαρμακοποιούς αλλά και διαγνωστικά κέντρα θα είναι πολλαπλά. Ο πρόεδρος όμως του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ο κ. Ιωάννης Πατούλης, μιλώντας στην Καλλιόπη Ασλανίδου, ζήτησε να υπάρξει πιλωτική εφαρμογή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς όπως υποστήριξε το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας ήταν πολύ σύντομο. Προτείνουμε να υπάρξει μια πρώτη περίοδος πιλωτικής εφαρμογής αυτού του νέου προγράμματος. Ενδεχόμενες λειτουργικές δυσκολίες του συστήματος που ίσως ανακύψουν θα παρακολουθήσουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, καθώς η εκτύπωση μιας συνταγής μπορεί να χρειαστεί ως και μία ώρα και οι ασθενείς να χάνουν και την ψυχραιμία τους, αλλά και οι γιατροί πλέον να μην μπορούν να είναι τόσο ωφέλιμοι. Είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Θα πρέπει να γίνονται τα βήματα όχι βία, όχι εσπεσμένα. Αυτό που θα πρέπει να βάλουμε και στο μυαλό μας είναι η κάρτα ασθενούς, η οποία θα μπορούσε να λύσει πάρα πολλά θέματα.